Πρέμιέρα σήμερα για τις θερινές εκτόσεις που θα διαρκέσουν μέχρι και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Η αγορά είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους καταναλωτές, προσφέροντας όλων των ειδών τα προϊόντα σε πολύ ελκυστικές τιμές. Ξεκίνησε σήμερα, γίνεται μια έρευνα αγοράς από το πρωί, έτσι δειλά δειλά. Οι εκτόσεις είναι αρκετά καλές, πρέπει να κινηθεί η αγορά, πρέπει να κινηθεί η οικονομία μας. Οπότε εκτός θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατές και καλύτερες από άλλες χρονιές. Μέχρι 50% έχουμε, κυρίως ελληνικά προϊόντα, γιατί πρέπει να στηρίζουμε τις ελληνικές αγορές και προσπαθούμε να έχουμε ελληνικές εταιρείες. Έχουμε και τσάντες μέχρι και 50-60% που σημαίνει ότι και ο κόσμος θα αρχίσει σιγά σιγά να το σκέφτεται πιο πολύ, να βγαίνει, να ψωνίζει πράγματα. Οι εμπορικές επιχειρήσεις θα πρέπει να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή στα εξή σημεία. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή διπλή τιμής, δηλαδή της παλαιάς και της νέας τιμής όλων των ειδών που πολλούνται με έκπτωση. Μάλιστα θα πρέπει να αναγράφεται και το ποσοστό της έκπτωσης. Παρά το ότι οι επιχειρήσεις κατέφασαν τις τιμές μέχρι και 50% στα χανιά, ο κόσμος φαίνεται να είναι φίδωλος στις αγορές του. Ανάλογα στα τα χρήματα που υπάρχουν. Αν μ' αρέσει, θα το σκεφτώ. Αλλιώ δεν θα το ψάξω και πολύ. Ε, έρευνα θα τα κάνω. Η αγοραστική κίνηση φαίνεται να έχει επηρεαστεί και από τον κορονοϊό. Τώρα προσπαθώ ό,τι μαζεύω να το φυλάω για τυχόν ενδεχόμενο το χειμώνα που ξανακλείσουμε να έχουμε να περάσουμε. Για να μην ζητάμε και από του γονεί μα και να μην του δυσκολεύουμε παραπάνω. Περιμένουμε τώρα από τον άλλο μήνα και περισσότερο τουρισμό. Γιατί ακόμα ο κόσμο δεν έχει αρχίσει να κινείται. Σωστά. Σχέση με πέρυσι, ε, πιστεύω ότι εντάξει, σίγουρα είναι πιο δύσκολα, αλλά ελπίζουμε ότι έστω δεν θα είναι τα πράγματα όπως ήταν στην αρχή. Η ανησυχία των επιχειρηματιών συνεχίζεται, καθώς σήμερα ο κόσμος έκανε μόνο έρευνα αγοράς.